Καλημέρα, αγαπητέ. Θυμήθηκα τα χρόνια εκείνα που ήσασταν υπουργό μεταφορών. Θυμάστε που ανέβαινατε πάνω σε εκείνη την πουλντόζα. Πρώτα να πούμε δύο σχόλια για τα θέματα του υπουργού. Θα τα πω μετά εγώ για τον υπουργό, ναι. Ναι. Ένα αποτελεσματικό, ξέρεις, οι προερχόμενοι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Γνωρίζουν από διοίκηση. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε τα. Το λέτε για τον εαυτό σας, βέβαια, είστε σαν δήμαρχος πόλης Χρυσοχούς. Και ο Καρούσος. Όσο για τον. Όντως, μετατρέψαμε τον δρόμο Λάρνακας ελεύθερης περιοχής αμοχώς του και ολοκληρώθηκε και μετατράπηκε σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο επί υπουργίας μου. Και επί υπουργίας ενός Αγιαναπίτη ξεκίνησε ο δρόμος αφού πόλης. Αλλά για να δείτε, τότε προχωρήσαμε στον design build, operate and transfer για τον δρόμο Πάφου πόλης. Χάσαμε την εξουσία το 2003 και περιμέναμε 20 χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, έτσι για να το έχουν υπόψη οι τηλεθεατές. Όσο για το προηγούμενο θέμα, ξεκίνησα για να είμαι στην ώρα μου 7 και 4 από σπίτι. Γιατί είχα στο πρόγραμμα μου 8 παρατέταρτο να ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ από τις 7.30. Ναι, ναι, γρήγορα. Απλώς δεν υπολογίσαμε ότι ήταν κλειστά τα σχολεία. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, αλλάζει. Άρα, πέρα από τις μελέτες, καλά να γίνονται, υπάρχουν μέτρα που όταν ληφθούν θα αποσυμφορήσουν κατά μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα της κίνησης του δρόμου. Συμφωνώ πολύ. Λέχθηκε από τον Υπουργό σωστά το ευέλικτο ωράριο. Προσθέστε και την τηλεργασία που μπαίνει στη ζωή μας και ένα ολοήμερο σχολείο με αλλαγή των ωρών λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Γιατί. Και υποδομές που έχουν. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε. Είναι σημαντικό. Όποτε είναι κλειστά τα σχολεία, σε οποιοδήποτε δρόμο, οποιασδήποτε είναι πόλης, πιο εύκολα τα πράγματα. Περίπατο κάνεις. Περίπατο κάνεις. Γλιτώνεις τουλάχιστον το 50% του χρόνου. Μια και μιλάς για τον Υπουργό τώρα, επειδή αναφέρθηκε στον Υπουργό των Οικονομικών, τον Κωνσταντίνο τον Πετρίδη, τον Ουρή, θα τον κρατήσει τον Καρούσο. Αγαπητέ μου, δεν κρύβεται ο Αβέροφ. Ναι. Ότι ψηφίζοντας Αβέροφ, παίρνεις Αβέροφ και ξέρεις με ποιους θα κυβερνήσει και δίπλα του θα είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τον Καρούσο τον κρατήσεις. Όποιοι είναι πετυχημένοι σε μια πετυχημένη κυβέρνηση που μιλούμε για συνέχεια, κύριε Δημητρόπουλε, ας μην πάμε στην απόλυτη ονοματολογία, αλλά έχουμε μια πετυχημένη κυβέρνηση και θα σχολιάσω πολιτικά το ζήτημα. Έχουμε δύο κυρίως συνυποψηφίους. Ο ένας λέει αλλαγή. Ναι. Θα κάνει αλλαγή με το ΑΚΕΛ. Ο κόσμος. Γιατί να μην κάνει. Λέω. Μα αυτό λέω. Ο καθένας ό,τι θέλει. Κύριε Δημητρόπουλε. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Όχι. Σωστά λέει. Μάλιστα. Θέλει αυτό αλλαγή. Λέω. Αυτό λέω. Για μένα αλλαγή. Και πιστεύω για τους πολίτες είναι. Ψηφίζοντας Μαυρογιάννη, θέλει να κάνει αλλαγή με το ΑΚΕΛ να ξανακυβερνήσει την οικονομία του τόπου. Ναι. Έχει τις εμπειρίες, πόσο καλά πήγαμε το 8 και το 13 και ας κρίνει. Εγώ δεν λέω θετικά για αλλαγή. Πρόεδρε, μπορεί τα λάθη της εποχής εκείνης κύριε να γίνει μπούσουλα για τον κύριε μέλλον. Δημητρόπουλε, θα αλλάξω. Όχι. Μην είστε απόλυτος. Μα, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί είμαι απόλυτος, γιατί ενοχλείστε εσείς. Δεν ενοχλούμε καθόλου. Όχι, εγώ λέω ένα γεγονός. Ναι. Με το ΑΚΕΛ θα κυβερνήσει. Εφαρμόστηκαν οι πολιτικές τους, δεν είδα να διαφοροποιούνται οι οικονομικές προσεγγίσεις του ΑΚΕΛ. Ναι. Οι ίδιες παραμένουν και σήμερα. Ο δε κύριος Χριστοδουλίδης λέει θα είναι συνέχεια. Συνέχεια με ποιο? Με την κυβέρνηση αυτή που τη θεωρεί επιτυχημένη. Ποια συνέχεια? Με αυτούς που μας ύβριζαν. Αυτούς που μας έλεγαν διεφθαρμένους, ναι. Αυτούς που μας είπαν ότι φέραμε τον Κυπριακό πρώτης διχοτόμησης, με αυτούς που άφηναν εν μέσω πανδημίας την χώρα χωρίς προϋπολογισμό, αυτούς που δεν μιλούνται μεταξύ τους. Αυτή είναι η συνέχεια.
Μα επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά για αυτό τον τόπο και το διακύβευμα, το πολιτικό των επικείμενων προεδρικών εκλογών. Κύριε Δημητρόπουλε, παρακολουθώ τις διάφορες εξαγγελίες τους. Εγώ σας λέω ότι τους πιστώνω. Έχουν καλές προθέσεις. Και αν μου ερωτούσατε να σας πω για το πρόγραμμά τους, φτάνει τα όρια της τελειότητας. Μάλιστα. Φτάνει τα όρια της τελειότητας. Πώς θα εφαρμοστούν. Για κάθε θέμα έχουν 40 με 50 προτάσεις. Άμα τις καταγράψεις όλες, ο καθένας έχει καμιά χιλιάδες προτάσεις πώς να βελτιώσει τους διάφορους τομείς, πώς να λύσει το κάθε πρόβλημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να τρέχει με θετικού ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, πως η οικονομία θα αποφύγει τους κινδύνους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πως μπορεί μια χώρα να συνεχίσει με ασφάλεια και σταθερότητα. Να απαντήσω. Ναι. Κάνουν τις μελέτες τους οι άνθρωποι. Κάνουν μετρήσεις, μελέτες, δείκτες. Καλά, εσείς τι λέτε, δηλαδή, ότι η οικονομία θα πάει χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Κυρία Δημητρόπουλε, νομίζετε. Πήγατε πολύ επιθετικά, μου ήρθατε. Πολύ επιθετικό. Ναι. Έχετε να έρθετε πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και νόμιζα δεν έρθετε καθόλου, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά λέω εντάξει. Δεν μπορούσα γιορτινές μέρες να μην έρθω στον ονό μου. Γιατί άκουσα και το πολύ ωραίο ξέχασες, από την εκλεκτή κυρία σας, η οποία ξέχασες, είναι φιλοξενούμενη την κυρία σας. Ξέχασες. Ή μόνο σας. Ξέχασες. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Ναι. Για να ξέρεις το λόγο που είμαι εδώ. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Περίμενα το δώρο μου. Ναι. Δεν ήρθε. Για να είναι ενήμεροι και οι τηλεθεατές. Ή μόνονός. Όταν ήμουν υπουργός, ναι, για να ακούν οι τηλεθεατές, ή θες να το πεις εσύ. Όχι, να το πεις εσύ. Ο Δημητρόπουλος μαζί με τον Ζένιο τον Κωνσταντίνο κάνετε μια πρωινή εκπομπή. Ραδιοφωνική. Ναι, πάντα ο Αβέροφ ήταν στο επίκεντρο. Λόγω ονόματος. Δεν είναι σημασία λόγω ονόματος. Πάντα ήμουν μπροστά και έτρωγα βόλια από όλους. Παρένθεση, όταν μίλησε ο υπουργός για το αεροδρόμιο, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέει, αλλά δεν πιστώνει κανένα τον Αβέροφ, αλλά τον χρεώνω ότι εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι είναι ο τόπος. Το θυμάμαι τότε. Αυτό με το αεροδρόμιο το θυμάμαι. Ακόμα και σήμερα. Μου χρεώνουν ότι το αεροδρόμιο έγινε για να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Που χωρίς αεροδρόμιο δεν θα είχαμε τουρισμό σήμερα. Φανταστήκατε να είχαμε 6.000 εκατομμύρια και 8 και 10 εκατομμύρια με τις μπαράγγες του 1970. Αλλά έρχομαι, κάποια φάση ήταν, νομίζω, όταν μπήκα στο λεωφορείο, ναι, από τη Λαγκατά, μια καλή ώρα με το κυκλοφοριακό, να αποδείξω ότι και εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που είπατε με τον φίλο τον Καρούσο, που ξέρει ότι είναι θέμα νοοτροπίας του Κυπρέου. Είναι νοοτροπία, δεν όχι, είναι προγένεια, όχι, πρόεδρε. Και επειδή πίστευα ότι δεν είναι νοοτροπία, μπήκα στο λεωφορείο από τη Λακατάμια να πάω στην πλατεία Σολομού. Ναι. Μιλάμε το 1999. 1,5 ώρα στο λεωφορείο. Ναι. Ο Κύπριος γιατί πάει στο λεωφορείο όταν είναι στο Λονδίνο? Γιατί εξυπηρετείτε εύκολα. Α, γιατί εξυπηρετείτε. Εάν, αν θα μπω σε ένα δημόσιο μεταφορικό μέσο και θα φάω διπλάσια ώρα από ότι το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Σωστό. Γιατί ο Κύπρος όταν είναι εξωτερικό το χρησιμοποιεί. Εν πάση περιπτώσει, όπως και τώρα, ήμουν επίκεντρο χλεβασμού του Δημητρόπουλου με του Ζένιον, ο Αβέροφ, ο Αβεροφούλης που μας κάνει marketing, που κάνει... Με κάνει νιώθει κάτι και στο τέλος ο Αβεροφούλης Φούλης, ο Φούλης μας και ο Φούλης. Συγχαίρεναν αυτές οι εκπομπές. Έμεινε. Μια μέρα σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Τι κάνεις το μεσημέρι, νόμισες ότι θα τρώες κατσάδα από μένα. Και σας πρόσφερα ένα γεύμα. Για να σας πω ότι ευχαριστώ για το όνομα. Μην ξεχάσετε όμως την μέρα που με βαφτίσατε και θέλω το δώρο μου.
Όχι, πέρασαν τα Χριστούγεννα, κανένα δώρο. Λοιπόν, και εκτός από δώρο, έρχομαι πρωί-πρωί και με στριμώχνει. Δεν στριμώχνω. Ας με να πω γιατί δεν θέλω κι εγώ. Ακόμα δεν σε έχω στριμώξει. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Επειδή ξέρω ότι η προεκλογική περίοδος, όσο ζήσαμε μέχρι τώρα, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια είναι, αν θέλεις έτσι, ένα τεστάρισμα της αγοράς, μια προθέρμανση, ο αγώνας τώρα αρχίζει. Και όσοι έχουν βγάλει αποτελέσματα από τώρα, μάλλον είναι αλλού ξημερωμένοι. Αυτό το πιστεύω απόλυτα, γιατί θα περάσουν οι γιορτές και ο κόσμος, ο Κύπριος, θα αρχίσει να σκέφτεται τις προεδρικές. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Πες μου κάτι, αγαπητέ μου πρόεδρε. Γιατί ξεκίνησε τόσο νωρίς την προεκλογική εκστρατείαση? Να προλάβεις κάποιον άλλον? Αγαπητέ μου. Ναι. Εμείς κάναμε προεκλογική εκστρατεία τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή, επειδή κάποιοι... Καλά, είδατε τον κύριο Μαυρογιάννη και τον κύριο Χριστοδουλίδη το 19, το 20, το 18, το 17, το 16, το 15, το 14, το 13. Πού ήταν όλοι αυτοί? Ναι. Το 99, το 2000, το 2005, το... Πού ήταν όλοι αυτοί? Ήταν στα λεωφορεία και έκαναν τουρνέ την Κύπρο? Ήταν κοντά στον κόσμο? Ναι. Αυτό κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Αυτό κάνουμε εδώ και δεκαετίες, κύριε Δημητρόπουλε, στο να είμαστε κοντά στον κόσμο. Δεν το κάνουμε από θέατρο. Ναι, εγώ θα με αφήσει να μιλήσω, πρόεδρε. Ναι, όχι, απαντώ γιατί ξεκινήσα. Ξεκίνησε στην πλατεία Ελευθερίας εκεί με το φιλμάκι εκείνο το ωραίο, ναι, και ξεκίνησε επίσημα η προεκλογή. Έτσι κάνει ο Δημοκρατικός Συνεργός από την ίδρυσή του. Ωραία. Το 92, όταν θα καθόριζε την διαδικασία, η διαδικασία έγινε αρχές του Απριλίου. Μιλάμε πριν 30 ολόκληρα χρόνια μεταξύ Μάτση, και Κλειρίδη. Και εμείς το κάναμε τον Μάρτιο του 2022. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Άμα βγούμε έξω και ρωτήσουμε τώρα για τις εκλογές, το αποτέλεσμα, όλοι θα πούνε. Ο ικανότερος είναι ο Αβέροφ. Ο εξυπνότερος είναι ο Αβέροφ. Ο καταφερτζής είναι ο Αβέροφ. Αυτός που έχει λύσει είναι ο Αβέροφ. Και το πιστεύω αυτό που λέω. Θα το ακούσει από στόματα κεντρών, δεξιών, αριστερών ίσως. Αλλά πάντα μπαίνει ένα αλλά στη μέση, στο τέλος. Ότι είναι της διαπλοκής ο Αβέροφ. Ναι. Όποια πέτρα σηκώσει από κάτω είναι Αβέροφ. Ό,τι και να γίνει, Αβέροφ υπάρχει στο προσκήνιο. Πώς το εξηγείς αυτό, πρόεδρε μου? Ήδη είπαμε ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς το εξηγείς? Ναι. Και συμφωνώ μαζί σας ότι ακριβώς όπως τα έχετε αποτυπώσει, αγαπητέ μου κύριε Δημητρόπουλε. Εδώ και δεκαετίες πρεσβεύω μια συγκεκριμένη πολιτική και την κάνω πράξη. Κάνω μια πολιτική που θεωρώ ωφέλιμη για τον τόπο μου. Παίρνουμε την οικονομία. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κρατιστής. Ήμουν πάντα υπέρμαχος της ελεύθερης οικονομίας. Ναι. Για να είναι δυνατή η οικονομία. Παράδειγμα με τα αεροδρόμια. Εάν ακολουθούσα την πεπατημένη μέχρι και σήμερα το 2023, δεν θα είχε αεροδρόμιο ο τόπος. Αλλά και να ξεκινούσαν, θα τρώμε καμιά 15 χρόνια να τελειώσουν. Το νοσοκομείο της Λευκωσίας, 10 χρόνια να ολοκληρωθεί και ακόμα είμαστε στα δικαστήρια για τις διαφορές εργολάβου και δημοσίου. Τότε ο προϋπολογισμός ήταν μισό δισεκατομμύριο λίρες, όταν η λίρα ήταν λίρα. Ισχυρή. Προχώρησα με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Δεν έμεινε πόλεμος που δεν δέχτηκα. Μιλούμε σήμερα για σύγχρονα αεροδρόμια. Κύριε Τσινιά, στον Αβέροφο ότι εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα. Εάν δεν έδιδα την μάχη, δεν θα είχαμε σήμερα αεροδρόμια. Δεύτερο, ήμουν υπέρμαχος της φιλελευθεροποίησης του ωραρίου. Όχι για να εξυπηρετήσω 5 ή 10 άτομα που έχουν σούπερ μάρκετ, αλλά πίστευα και πιστεύω μια χώρα τουριστική, όπως και η κυβέρνησή μας, είναι προς όφελος της οικονομίας η φιλελευθεροποίηση του ωραρίου. Δεν μπορεί να έρχεται ένας τουρίστας το Σαββάτο το απόγευμα,
Και να, μένει σε διαμέρισμα, γιατί δεν μένουν όλοι σε ξενοδοχεία, και να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί για να πάει να ψωνίσει, για να περάσει το διήμερο. Όπως και οι εκατοντάδες χιλιάδες Κύπροι και ξένοι εργαζόμενοι στον τόπο μας, που δουλεύουν το πενθήμερο τους και περιμένουν και έχουν χρόνο ελεύθερο το Σαββατοκυριακό να πάνε να ψωνίσουν. Ξέρετε εκείνο το διάστημα ότι με έκαναν συνέτερο με όλους ανεξαίρετα όσους είχαν σούπερ μάρκετς. Αλλά λέτε, στη γωνία κάποιοι δηλαδή. Όχι, όχι, όχι αγαπητέ μου. Με το να υποστηρίζεις την ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι εξυπηρετείς το συμφέρον του Α ή του Β. Βεβαίως, μέσα από την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη οικονομία, κάποιοι επιχειρηματίες κάνουν περισσότερο κέρδος. Ναι. Αυτό όμως βοηθά και την οικονομία του τόπου, γιατί όταν ο επιχειρηματίας έχει το λογικό του κέρδος, αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνει φόρους στο κράτος, για να μπορείς να έχεις έσοδα να κάνεις κοινωνική πολιτική, να έχεις έσοδα να κάνεις δρόμους, να έχεις έσοδα να κάνεις σχολεία. Και όταν η επιχείρηση κερδίζει, ναι, προσλαμβάνει και άλλους εργαζομένους. Ενώ όταν ακολουθάς μια πολιτική ενάντια στον ιδιωτικό τομέα, βάζεις ψηλότερους φόρους, χτυπάς τον επιχειρηματία στο τέλος, δημιουργείς ζημιά στην επιχείρηση, οι εργαζόμενοι πάνε στην ανεργία και τα κρατικά ταμεία, αντί να έχουν έσοδα από τους φόρους της επιχείρησης, έχουν έξοδα να συντηρούν τον άνεργο. Αυτές... Όταν στηρίζεις πρόεδρε της τράπεζας, ναι, και παίρνει τα σπίτια του κόσμου. Ναι, ναι, έρχομαι. Έρχομαι εδώ, κύριε Δημητρόπουλε. Πάντα σε αυτόν τον τόπο μιλούμε για αυτούς που φωνάζουν. Και δεν μιλώ αυτόν που χάσε τη δουλειά του και δεν μπορεί να πληρώσει την δόση του. Αλλά πότε επιτέλους, κύριε Δημητρόπουλε, θα μιλήσουμε για τον νοικοκύρη, αυτόν που δεν αγόρασε σπίτι των 1000 τετραγωνικών, αλλά παρέμεινε μαζί με την γυναίκα του και τα δυο παιδιά του σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και είχε φυλάξει για 20-30 χρόνια τις 150 και τις 200.000 ευρώ και τις είχε κατάθεση στη Λαϊκή για να έχει ένα αποκούμπι στα γυρατιά για αυτόν και την οικογένειά του. Ξέρετε γιατί κουρεύτηκε, κύριε Δημητρόπουλε? Γιατί κάποιοι άλλοι που πήραν δάνεια και έχτιζαν ο Κέλεση έκαναν επιχειρήσεις με τα λεφτά του καταθέτη, ποτέ τους δεν πλήρωσαν μία δόση και έμενα στην Οκέλα για 10 και 20 χρόνια χωρίς καν να πληρώνουν ενίκιο. Και ο άλλος, ο συνετός, ο νοικοκύρης, το κοροϊδό, έχασε τις καταθέσεις του. Μάλιστα. Εκατοντάδες χιλιάδες Κύπροι έχασαν τις μετοχές τους. Χιλιάδες Κύπροι έχασαν τα αξιόγραφά τους. Δεν υποστήριξα ποτέ καμιά τράπεζα. Στήριζα και στηρίζω την οικονομία του τόπου. Και θα μπορούσε να υπάρχει οικονομία του τόπου σήμερα, κύριε Δημητρόπουλε, με τράπεζες κλειστές. Μα φανταστήκατε τις 3 εβδομάδες του Μάρτη που ήταν κλειστές οι τράπεζες, τι χάος ζούσαμε, ναι, χωρίς κάποιος να βάλε πλάτες. Αλλά και πάλι, ποιος ετοίμαζε τα νομοσχέδια? Η κυβέρνησή μας. Ναι. Κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο ένας υπουργός που παίρνει αποφάσεις και ο άλλος συνεργαζόταν με την κυβέρνηση ως διαπραγματευτής. Ναι. Στη Βουλή, όχι, 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 ναι, ναι, διάλογο, ναι. Στη Βουλή δεν είχα 29 ψήφους για να περνούν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης για τη σωτηρία της χώρας. Ξέρετε, σήμερα μιλάτε ότι έχουμε δυνατή οικονομία. Κανείς δεν πιστώνει στον Αβέροφ. Αλλά χρεώνεται ο Αβέροφ ότι τα έκανε γιατί είναι συνέτερος των τραπεζών. Μου φόρτωσαν ότι είμαι και συνέτερος, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν ξέρω, αλλά σας φόρτωσαν ότι υπερασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τραπεζών. Και των εταιριών κυκλοφορούσε στα site ότι είμαι συνέτερος της Αλταμίρα. Και της Απόλλων. Ναι, της Αλταμίρα, της Γκόρτιαν. Αλλά
και της ΠΥΜΚΟ, έτσι παρεμπιπτόντως. Ξέρετε ότι κάθεστε με τον τρισεκατομμυριούχο του κόσμου. Δεν είναι έτσι, εντάξει. Η ΠΥΜΚΟ, ναι. Η ΠΥΜΚΟ, ξέρετε πόσα διαχειρίζεται. Ναι. Ξέρετε το χαρτοφυλάκιο της ΠΥΜΚΟ. Πολλά δις. Συγγνώμη. Πολλά δις, τρεις τι είναι, έτσι. Δις. Τρεις. Ωραία. Ούτε πολλά δις, ούτε πολλά εκατοντάδες, αλλά δις, είναι τρία τρισεκατομμύρια. Εντάξει. Τρία τρισεκατομμύρια. Δεν έχετε, δεν είστε εκεί πέρα μέσα, αλλά φτωχός δεν είστε όμως. Συγγνώμη. Δεν ανήκετε στην κατηγορία των μικρομεσαίων που αγωνίζονται να βγάλουν το ψωμί τους καθημερινά. Κύριε Δημητρόπολε. Δεν κλέψατε, δεν είπα ότι κλέψατε εγώ. Έτσι. Εδώ υπάρχει η διαφάνεια. Δεν είναι κάτι που αγοράσαμε. Στην πολιτική δεν προσθέσαμε στο ενεργητικό μας. Αφαιρέσαμε στο ενεργητικό μας που βρήκαμε από τους γονιούς μας. Είχα τα ανάξει ο πατέρα, αυτό είναι γεγονός, έτσι, που είχε κάνει πράγματα η οικογένειά του. Και θα το επαναλάβω. Δεν προσθέσαμε στο ενεργητικό. Αφαιρέσαμε τόσα χρόνια στην πολιτική. Και δεν είναι ανάθεμα αν κάποιος γονιός από τα 8 του ξεκίνησε ως μισθαρκός και απέκτησε κάποια περιουσία για τα παιδιά του. Ναι. Με τον κόπο καθόλου και τον ιδρώτα, 365 μέρες. Τιμή και καμάρι του κάθε τον χρόνο. Τιμή και καμάρι του κάθε γονιού είναι αυτό. Πέστε μου κάτι. Επειδή δεν ξέρω γιατί, σας έχουν άνθρωπο των αριθμών και σας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω του σκληρού άνθρωπου. Δηλαδή, ο άτεκτος, ο σκληρός άνθρωπος που κοιτάει μόνο τους αριθμούς και καθόλου τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του. Είναι έτσι η εικόνα σας. Γιατί καμιά φορά βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω που με το λίγο που σας ξέρω μπορεί να μην είναι έτσι. Γιατί βγαίνει αυτή η εικόνα, μήπως φταίτε κι εσείς για την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω? Σίγουρα, γιατί δεν κοίταξα ποτέ την εικόνα μου, αγαπητέ μου κύριε Δημητρόπουλε. Οπότε είχε κρίση η χώρα. Ο Αβέροφ δεν κρύφτηκε για να προστατεύσει την εικόνα του. Πέστε μου, το 2013 που φτάσαμε στην χρεοκοπία της χώρας, από το 8 στο 13 θυμάστε άλλον πολιτικό που να προειδοποιά για την καταστροφή που θα ερχόταν? Ναι. Τι με χαρακτήριζε? Τον κινδυνολόγο και τον καταστροφολόγο. Το 13 έκλεισαν οι τράπεζες. Η χώρα ήταν στα πρόθυρα της ολικής χρεοκοπίας. Πέστε μου, ποιος άλλος πολιτικός αρχηγός συνόδευσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, στο κρίσιμο δεύτερο Eurogroup? Από το πρώτο Eurogroup μέχρι την τελική συμφωνία για το δεύτερο και την και μέχρι να βγει η χώρα από το μνημόνιο, ποιος έπαιρνε τις πρωτοβουλίες? Ποιον περιμένατε έξω από τα σκαλιά του Προεδρικού που αναμένετε να μάθετε τι γίνεται το μέλλον της χώρας? Τα ξεχάσαμε όλα? Είχα καμιά ευθύνη εγώ? Ναι. Βάλατε πλάτη, δεν το συζητάω αυτό τώρα. Ξέρετε, αυτό είναι δεδομένη ιστορία. Ναι, αλλά με ρωτάτε για την εικόνα. Ναι. Δεν πρόσεξα ποτέ τον εαυτό μου. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Ναι. Όταν υπήρχε φωτιά, πρώτος ήμουν να την σβήσω. Γιατί χωρίς να σβήσεις τη φωτιά δεν σώζεται η χώρα. Ναι. Ανασφάλεια έχετε. Ακούστε κάτι. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα αισθήματα του. Ένα λάθος είναι γιατί ποτέ δεν εξωτερήκευσα τα αισθήματά μου. Και αυτή η αποφασιστικότητά μου να φέρνω αποτέλεσμα στα μάτια του κόσμου είναι σκληρότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Όπως και ένα δεύτερο, η αυτοπεποίθηση σε πολλούς συλλαμβάνεται ως υπεροψία. Ούτε υπερόπτης είμαι, ούτε σκληρός. Όμως, αν είχα και πάλι να διαλέξω, αν ξεκινούσα σήμερα την πολιτική μου σταδιοδρομία, θα επέλεγα να ήμουν αρεστός ή ωφέλιμος. Αρεστός
ή αναγκαίος για τη χώρα. Σας απαντώ. Ακόμα και σήμερα, παρά τα βιώματα, και αυτό που εσωτερικά, ναι, με πληγώνει εσωτερικά. Δεν το εξωτερικεύω. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα, να είμαι αποφασιστικός και με αυτοπεποίθηση, να μπαίνω στην φωτιά για την χώρα μου, αδιαφορώντας για την εικόνα μου. Σας είπα και στην αρχή ότι αν ρωτήσεις έξω θα σου πούνε ότι είναι και έξυπνος και ικανός πολιτικός και δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίση κτλ. Αλλά κουβαλάει τα βαρύδια της διαπλοκής, αυτό που εξηγήσατε προηγουμένως. Κύριε Δημητρόπουλε, αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι ανήθικο. Ανήθικο. Γιατί για να κατηγοράς κάποιον ως διαπλεκόμενο πρέπει να το στοιχειοθετείς. Αυτό που γίνεται το υπόγειο είναι ανέντιμο. Προκάλεσα και προκαλώ οποιονδήποτε, αν έχει οποιαδήποτε στοιχεία, να τα δώσει. Υπάρχουν αρχές να καταγγείλει. Αλλά και οι αρχές αυτοεπάγγελτα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε έρευνα για μένα και την οικογένειά μου, εντός και εκτός Κύπρου. Έδωσα δημόσια την εξουσιοδότησή μου, και εγώ και τα μέλη της οικογένειάς μου. Να σταματήσει αυτό το υπόγειο. Γιατί κάποιοι, κύριε Δημητρόπουλε, φέρνουν, λέει, νέο ήθος. Το νέο ήθος είναι να αποφεύγουμε τον πολιτικό διάλογο για το μέλλον της χώρας, να προσπερνούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί ηγέτη θα βγάλουμε τη χώρα, τιμονιέρι θα βγάλουμε, τον άνθρωπο που θα οδηγήσει το λεωφορείο, όχι στον αυτοκινητόδρομο, αλλά σε δύσκολες καμπές της οικονομίας. Είστε έτοιμος γι' αυτό εσείς? Γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες. Ναι, αγαπητέ μου, και απαντώντας το προηγούμενο, το διακύβευμα το έχετε θέσει. Θέλουμε ηγέτη αποτελεσματικό ή ηγέτη αρεστό? Εσείς το θέσατε. Ο συνδυασμός θα ήταν ο συνδυασμός, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος απόλυτα αρεστός. Ναι. Θα ήταν εγώ θέλω, και, και αποτελεσματικός. Αποτελεσματικό θέλω. Αλλά, να μου λύσεις τα προβλήματα. Έρχομαι να στείλουμε μια εικόνα, γιατί εικόνες. Το Φεβράρι που θα πάμε εκλογές, είναι και ο μήνας που χιονίζει στο τρόνο σου. Φανταστείτε να είστε με την οικογένειά σας στο τρόνο σου, να χιονίζει. Το αυτοκίνητό σας αποκλεισμένο στο πάρκι και έχει ένα λεωφορείο που είναι ο υποφαινόμενος οδηγός. Δεν έκανε άλλη δουλειά στη ζωή του παρά να οδηγεί στα δύσκολα. Ναι. Στους χιονισμένους δρόμους του Τρόδους, μεγάλες τροφές. Το ερώτημα είναι, θα εμπιστευόσαστε τον Αβέροφ? Όχι, με στο λεωφορείο με οδηγό τον Αβέροφ στο Τρόδος δεν θα μπαινα. Εντάξει. Γιατί είναι δύσκολη εκεί η οδήγηση, εκεί είναι ολισθηρή. Εντάξει, κύριε Μητρόπουλε, τότε να εμπιστευτείτε κάποιους άλλους. Μιλάω χαρτρόνο. Εγώ θεωρώ, σας το είπα και από την αρχή. Μια ζωή στο τιμόνι είμαστε στα δύσκολα, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν το αφιβάλλω αυτό που λέτε, καθόλου. Και θα το ξαναπώ. Θα το ξαναπώ. Ο καθένας έχει ένα βιογραφικό. Yeah. Με θυμάστε ως δήμαρχο? Σας θυμάμαι. Αν έκανα έργο ή αν χειρίστηκα καταστάσεις. Με θυμάστε ως υπουργός συγκοινωνιών. Αν έκανα αυτά που έλεγα, πράξη. Και με θυμάστε όταν ήμουν στην αντιπολίτευση, όταν προειδοποιούσα. Το να υπολογίζεις τους κινδύνους, δεν παίζεις με το φόβο. Και ξέρετε, το 8 με το 13 μου κουνούσαν κάποιοι το δάχτυλο ότι ήμουν ο κινδυνολόγος και ότι η κρίση θα μας περάσει. Άλλοι σήμερα με την ίδια φιλοσοφία μου κουνούν το χέρι ότι παίζω με τον φόβο και ότι κινδυνολογώ. Όταν όλη η Ευρώπη και η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε ύφεση, ήδη η Αγγλία μπήκε σε ύφεση, η Γερμανία από το πρώτο τρίμηνο του 23 θα μπει σε ύφεση
και κινδυνολογώ να προειδοποιώ για τα δύσκολα που θα έρθουν. Είναι τέλος εποχής το φτηνό και άφθονο χρήμα και είναι τέλος εποχής η φτηνή ενέργεια. Σε αυτά τα δύσκολα πρέπει να επιβιώσουν οικονομίες παγκόσμια και πρέπει να έχεις ένα βιογραφικό. Κύριε Δημητρόπουλε. Δεν φτάνει μόνο το βιογραφικό. Θέλει να έχει και θέληση. Να και ικανότητα. Όταν λέω βιογραφικό, εννοώ. Ναι. Όχι τα πτυχία, κύριε Δημητρόπουλε. Την ικανότητα. Όχι. Ένα βιογραφικό. Τι έκανε στη ζωή σου. Ναι. Ναι, έχετε δείξει αυτό. Και τι έκανε στη διοίκηση, στα δύσκολα. Ναι. Στα δύσκολα ήταν εκεί. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τώρα που μιλάγατε, όλη την ώρα που μιλάγατε, σκέφτομαι το εξής. Πώς ένα χωριατόπεδο τώρα από την Αργάκα έχει φτάσει να είναι ο βασικός παίκτης της πολιτικής ζωής. Αυτό όλο ήταν στο μυαλό σας ή εξελισσόταν συνέχεια. Είχατε στο μυαλό κάποια στιγμή να γίνετε ηγέτης. Για να δείτε τις λάθος αντιλήψεις, κύριε Δημητρόπουλε. Ξέρετε από πού προέρχομαι. Από αγροτική οικογένεια. Ο μακαριστός ο πατέρας μου. Θεός αναπαύσει την ψυχή του. Παίξαμε και τάβλη μαζί με το Μακαρίτη. Μας έφυγε γύρω στα 100. Και μέχρι την ημέρα που μας έφυγε, το πρωί ήταν με τα πρόβατά του. Αυτό είναι το ανάγιωμα μας και δεν τρεπόμαστε για την καταγωγή μας. Το ότι είμαι ένας φιλελεύθερος άνθρωπος, που θέλω μέσα από μια δυνατή και ελεύθερη οικονομία οι πολίτες να έχουν αξιοπρέπεια, δεν σημαίνει ότι είμαι συνέτερος στην κάθε δουλειά και είμαι επιχειρηματίας. Είναι το πιστεύω μου. Είναι το πιστεύω μου για να έχω αξιοπρεπείς πολίτες. Και ποτέ μου δεν το έπαιξα καλός Σαμαρίτης. Ναι. Γιατί γίνεται και μια σύγχυση, κύριε Δημητρόπουλε. Ο καλός Σαμαρίτης που διαβάζουν οι συνάδελφοι μου, οι πολιτικοί και θέλουν να τον αντιγράψουν, έδινε από το υστέρημά του. Αυτοί κάνουν τους καλούς Σαμαρίτες από τα λεφτά σου, από τα λεφτά του φορολογούμενου. Και ποια η διαφορά η δική μου. Δεν θέλω τον Κύπριο να είναι στην ελεημοσύνη, να εξαρτάται από το επίδομα. Και αυτοί λένε ότι θα βοηθήσουμε τους φτωχούς. Βεβαίως και πρέπει να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Αλλά λέω, με το να δώσεις και πρέπει να δώσεις 50 και 100 ευρώ, άμα έχεις δυνατή οικονομία να δώσεις περισσότερα στο φτωχό, πάλι φτωχός θα μείνει. Η δική μου θεώρηση είναι ότι μπορώ αυτή την οικονομία να την κάνω ακόμα πιο δυνατή για να αρχίσω να εξαλείφω τη φτώχεια. Να ζήσει ο Κύπριος αξιοπρεπής στη χώρα του με ψηλή αμοιβόμενη εργασία. Η πίτα της οικονομίας να μεγαλώσει και όχι να τσακώνονται σε μια μικρότερη πίτα ποιος θα πάρει ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτή είναι η θεωρώ. Και όταν μιλάω για αριθμούς, δεν είναι γιατί είμαι τυπολάτρης, αλλά θεωρώ την οικονομία ως το όχημα για να έχω το καλό σχολείο. Να έχω καλή κοινωνική πολιτική, να έχω αναπτυξιακά έργα, να μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Αλλά μια δυνατή οικονομία φέρνει και επενδύσεις. Το 21 και το 22 στη χώρα μας ήρθαν κατά αναλογία οι μεγαλύτερες επενδύσεις, αν λάβεις υπόψη το μέγεθος της χώρας. Το 21 από την 68η θέση πήγαμε στη 18η στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και το 22 η χώρα μας ήταν στις 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Νομίζετε ότι αν αύριο θα έχουμε μια ηγεσία που οι αγορές θα κρίνουν ότι δεν τις έχουν εμπιστοσύνη να διαχειριστεί την οικονομία, θεωρείται δεδομένο τη συνέχιση των ξένων επενδύσεων. Ένα παράδειγμα, κύριε Δημητρόπουλε, στην Αγγλία. Μια πανίσχυρη οικονομία. Βγήκε μια πρωθυπουργός που θεώρησαν οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγηση ότι δεν θα μπορούσε να τραβήξει. Δεν θα μπορούσε, διότι έλεγε και υποσχέσεις που θέταν σε κίνδυνο όχι μόνο την αγγλική, αλλά την παγκόσμια οικονομία. Τράβηξε μια σφαλιάρα στην αγγλική οικονομία και στην αγγλική λίρα που έχει εδώ και 30 χρόνια να συμβεί αυτό. Με μια διαφορά στην Αγγλία δεν κάνει ο Πρωθυπουργός
44 μέρες άντεξε η Τράς στην Κύπρο και πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Όποιον ψηφίσουμε στις 12 του Φεβρουάρη θα μας μείνει εκεί 5 χρόνια. Και αν μας μείνει η οικονομία. Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Αν αυτά που λες και ακούει ο κόσμος δεν σου δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τι θα κάνεις? Ακόμα μια διαφορά, κύριε Δημητρόπουλε. Ρώτησαν τους ανθυποψηφίους στο debate. Θα πάνε ιδιωτεύσει ο ένας, ο άλλος θα ιδιωτεύσει, δεν ξέρω. Εσύ τι θα κάνεις? Μια ζωή αυτό που κάνω. Δεν θα πας σπίτι σου? Όχι, δεν θα πάω σπίτι μου. Θα παραμείνω στην πολιτική. Θα παραμείνω στην πολιτική με ένα θεσμικό τρόπο και σεβόμενος απόλυτα τις διαδικασίες του κόμματός μου. Φυσικά θα επαναλάβω ότι κατέβηκα στις εκλογές, μη με θεωρήσετε υπερόπτη. Κατέβηκα εγώ δεν για να τις κερδίσουμε. Ναι, δεν είναι υπεροπτικό και, αυτό. Okay. Και θα τις κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, γιατί το διακύβευμα είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Μάλιστα. Και το δίλημα, θα το επαναλάβω, συνέχιση και εξέλιξη σε αυτά που χτίσαμε ή πισωγύρισμα, είτε με τις πολιτικές του ΑΚΕΛ, είτε με μια κυβέρνηση που συναπολιτεύεται από ανθρώπους που δεν μιλούνται μεταξύ τους. Ο ένας βλέπει στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση, ο άλλος στο Βορρά και στο Νότο. Και χρειάζεται πηξίδα η κυβέρνηση και χρειάζεται να έχεις κρίση για να διαχειριστείς τις κρίσεις που έρχονται. Και όταν έρθει η επόμενη κρίση, μακάρα κύριε Δημητρόπου... Μακάρα μην έρθει. Ναι. Μακάρα μην έρθουν οι κρίσεις. Το θέμα... ξέρετε, ο κόσμος λέει όλα είναι... Έχουμε ασφάλεια, έχουμε δυνατή οικονομία, οπότε γιατί να επιλέξουμε και κάτι το αρεστό? Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Δημητρόπουλε. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι η μη σιγουριά. Το μόνο βέβαιο στις εποχές μας είναι η αβεβαιότητα. Γλιτώσαμε από την τραπεζική και τη δημοσιονομική κρίση, ξυπνήσαμε με την πανδημία. Πήγαμε να τελειώσουμε από την πανδημία, μας ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση της ενέργειας. Αύριο τα επιτόκια θα αυξάνονται και θα καλπάζουν και ακόμα τους συνυποψηφίους μου να έχουν εισηγήσεις. Ακούστε, με τρομάζουν αυτά που ακούω. Έχουν εισηγήσεις πως θα κρατήσουν τα επιτόκια μειωμένα. Κύριε Δημητρόπουλε, τρομάζω. Τα επιτόκια δυστυχώς θα αυξηθούν, γιατί δεν έχει άλλο εργαλείο η παγκόσμια οικονομία από το να χτυπήσει τον πληθωρισμό. Και όταν τους ακούω με αυτές τις προσεγγίσεις, ναι, τρομάζω για το αύριο της χώρας μου και μπορώ να το εκφράσω. Μια τελευταία κουβέντα θέλω, πρόεδρε. Μπούλινγκ έχεις βιώσει ποτέ? Θα επαναλάβω και στην εκπομπή σας και η σκληρότητα, η υπεροψία καμιά φορά στην κίνηση του προσώπου μου. Φαίνεται ότι γρουλώνω ή όταν μιλώ ανοιγοκλίνουν τα βλέφαρά μου. Δεν είναι γιατί είμαι κακός άνθρωπος. Δεν είναι γιατί είμαι κακός χαρακτήρας. Γεννήθηκα με πτώση βλεφάρων. Έκανα επέμβαση ανάρτησης και το δύο βλεφάρων μου. Και έχω αυτό το πρόβλημα. Εσύ κουνάς τα βλέφαρά σου και διαβάζεις ή βλέπεις τον άλλο. Εγώ πρέπει να κάνω κίνηση του προσώπου. Πολλές φορές βγαίνει το ασπράδι του ματιού και νομίζει ο άλλος ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας που γούρλωσε του Δημητρόπουλου ή μας μιλά και ανοιγοκλίνουν τα μάτια. Ναι. Αυτά τα βίωσα όταν ήμουν μαθητής. Και βίωσε και χλεβασμό, φαντάζομαι, έτσι, για το θέμα αυτό. Αυτά με πείσμωσαν και είμαι αυτός που είμαι. Με τα καλά μου και τα κακά μου. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Δημητρόπουλε, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία. Είμαι στη διάθεσή σας. Μην ξεχάσετε, έστω και αν με ξεχάσετε Χριστούγεννα, έστω και την πρωτοχρονιά. Αλλά και εσείς, μα ξεχάσετε, να τα ξαναπούμε και πριν τις εκλογές. Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι μια γεύση από Αβέροφ.
Γιατί εντάξει, πολλές φορές κουβεντιάσαμε τα οικονομικά θέματα, τις